Για μας η ασφάλεια του πολίτη είναι το ύψιστο αγαθό. Τελεία και παύλα. Μια αναγκαία συνθήκη δημοκρατίας, ελευθερίας, σταθερότητας και προκοπής για όλους. Και ακριβώς πάνω σε αυτό δουλεύουμε σκληρά. Στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας. Μια πολιτική που βάζει στο επίκεντρο την ασφαλή καθημερινότητα του πολίτη στις γειτονιές και ενισχύει διαρκώς το ρόλο των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Ευχολόγια και μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό ήδη εργαζόμαστε και προχωρούμε σε κέρυες παρεμβάσεις που θα επικαιροποιήσουν και θα εφαρμόσουν στο ακέραιο τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχεδιάσει, αξιοποιώντας πάντα τις νέες τεχνολογίες και τις καλές διεθνείς πρακτικές. Αναφέρομαι δεικτικά στη διαβίου εκπαίδευση των στελεχών, στη διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση του στόματος, μια συνεχή αξιολόγηση, αλλά και στη βέλτιση αξιοποίηση των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα στον Έλληνα αστυνομικό και να τον ταυτίσουμε απόλυτα με αυτό που ζητά ο κάθε πολίτης. Να είναι ο μόνιμος φρουρός της τάξης και της νομότητας και κυρίως της ασφάλειας του πολίτη. Δίνουμε κατευθύνσεις και ενισχύουμε το έργο του Έλληνα αστυνομικού, κάνοντας ακόμα πιο ασφαλή τη δική του καθημερινότητα μπροστά σε συνθήκες πραγματικού πολέμου με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο συχνά. Το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών είναι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό μια διαπραγμάτευτη προτεραιότητα.